γιατί σίγουρα περιμένουμε την νομική αντίδραση, όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, από εκεί μετά όμως και τη δικαστική. Υπάρχει όμως και το θέμα και της εμπλοκής αυτών των ανθρώπων, που θα το πω πολύ απλά, έχουν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη για να προστατεύουν τις ζωές. Εφόσον όλα αυτά ισχύουν, πάμε να συνδεθούμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, τον κύριο Δημήτρη Τζορτζίνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σοκαριστήκαμε, γιατί, να το πω έτσι, με τις παράνομες συνταγογραφίες είχαμε ακούσει και στο παρελθόν αρκετά, ενδεχόμενα να υπήρχε και μία εμπλοκή. Πάλι δεν το καταλαβαίνω, κανείς δεν το κατανοεί. Όμως σοκαριστήκαμε όταν διαπιστώνεται μέσα από αυτήν την ογκώδη δικογραφία και συμμετοχή υγειονομικών σε ένα κύκλωμα που έχει να κάνει με εικονικούς εμβολιασμούς και ψευδή rapid test. Και επειδή αναφέρομαι στους εμβολιασμούς, μιλάμε για μία πολύ σοβαρή διαδικασία που έχει να κάνει με το να σωθεί κόσμος και το κάποιοι να μην περνούν όλο αυτό που περνούν. Κύριε Τζορτζίνη, ποια είναι η πρώτη αντίδραση του Ιατρικού Συλλόγου? Ακούστε, καταρχάς αυτό είναι, έχει συνέπειες πιθανόν πάνω στη δημόσια υγεία. Άρα επομένως και για μένα το σοκ είναι πολύ μεγάλο και για όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που δεν εμπλέκονται, που είναι πιο πολλοί. Εμείς σαν Ιατρικός Σύλλογος είμαστε σε επικοινωνία με τις δικαστικές αρχές της Μεσσηνίας και με τις αστυνομικές αρχές. Περιμένουμε να ενημερωθούμε πλήρως για τα γεγονότα και θα αντιδράσουμε όπως αρμόζει. Οι επίορκοι συνάδελφοί μας δεν έχουν καμία θέση μέσα στους υπόλοιπους πολλούς συναδέλφους που κάνουν το καθήκον τους και προσπαθούν όλο αυτό το διάστημα και δίνουν ψυχή και σώμα. Βέβαια, σαφώς θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει σημαντική εμπλοκή και υπάρχει επιορκία των συναδέλφων. Προφανώς, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είμαστε σε... Δεν θα δικάσουμε κάποιον χωρίς να... Αυτό θέλω να πω, αλλά η πρώτη αντίδραση στο άκουσμα μιας τέτοιας υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκει κάποια στελέχη που ανήκουν στον υγειονομικό χώρο. Και το λέω αυτό για να βάλω και την άλλη διάσταση. Έχετε δεχτεί εσείς πιέσεις από ανεμβολίαστους συμπολίτες να δώσετε έτσι μια ψευδή βεβαίωση ή τέλος πάντων να μην περάσουν από όλη αυτή τη διαδικασία εμβολίου, rapid test και τα υπόλοιπα? Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν δεχτεί πιέσεις? Ούτε έχω δεχτεί, ούτε έχω ακούσει από κάποιο συνάδελφο ότι δέχτηκε πιέσεις. Πιέσεις λεκτικές από κάποιους συναδέλφους μικροβιολόγους, ότι τους έχουν κάνει κάποιοι ασθενείς τους και τους έχουν ζητήσει να κάνουν κάτι τέτοιο και έχουν αρνηθεί, με έχουν πει κάποιοι, αλλά επίσημη καταγγελία ή κάποιο άκουσμα από κάποιο συνάδελφο ότι τον πιέστηκε ή κάτι άλλο, όχι, δεν έχω εγώ και δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, να ξέρετε. Πάντως, η θέση και η στάση ενός γιατρού, νομίζω ότι την εκφράσατε στην πρώτη τοποθέτησή σας. Ο γιατρός πρέπει να είναι στο πλευρό της προστασίας της δημόσιας υγείας. Και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται καν να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο ρόλος του, είναι ένας ρόλος ιερός, ένα καθήκον που ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε είναι πραγματικά στην πρώτη γραμμή σαν καθήκον και σαν υπηρέτηση του καθήκοντος, και μέσα από τέτοιες συμπεριφορές δεν θα πω ότι στυλιτεύεται, θα πω όμως ότι κάποιοι δεν έχουν σκεφτεί όπως θα έπρεπε να σκεφτούν, με τον τρόπο που θα έπρεπε να προστατεύουν τους συνανθρώπους τους. Ακούστε, οι γιατροί αυτή τη στιγμή είναι θεματοφύλακες της δημόσιας υγείας και αγωνίζονται τόσο οι ιδιώτες όσο και οι γιατροί του νοσοκομείου και των υπόλοιπων δημοσίων δομών και των υγείας και όπου αλλού βρίσκονται, να μπορέσουν να βοηθήσουν σε αυτό το πολύ άσχημο πράγμα που μας έχει συμβεί. Και αυτό το κάνει η πλειονότητα, η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων. Τώρα, αν κάποιοι παραβαίνουν τον όρκο τους και είναι επίορκοι και βάζουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ενδεχομένως και παραδειγματικά. Μάλιστα. Είμαι σαφής αυτό και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ενδοτικότητα. Κύριε Τζορτζίνη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση.